Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μεσούς καλοκαιρινής περίοδου, εδώ, παρέα με την TV100 και στην TV100 και εμείς είμαστε επιφορτισμένοι με έναν ρόλο έτσι δροσιστικό. Να σας δροσίσουμε όχι τόσο υλικά, αλλά περισσότερο πνευματικά. Και όλοι βέβαια μαζί να δροσιστούμε, να δροσίσουμε τις ψυχές μας από τα καθημερινά προβλήματα, από τις έγνοιες που βέβαια τις αφήνουμε λίγο το καλοκαίρι κάπου παράμερα, αλλά όσο να είναι αυτές έρχονται και τσιγκλάνε αυτήν την όμορφη ανάπαυλα που προσπαθούμε να βρούμε κάπου σε μια παραλία, σε ένα βουνό ή οπουδήποτε. Κυρίως όμως στοχεύουμε με αυτόν τον κύκλο των καλοκαιρινών εκπομπών να βρούμε μια ανάπαυλα ψυχής. Για αυτή λοιπόν τη δροσιστική ανάπαυλα καλέσαμε σήμερα ένα εξαιρετικό μέλος της Εκκλησίας μας, τον Γέροντα Μωυσή, τον Αιωήτη Μοναχό, για να συζητήσουμε μαζί του για την Παναγία και για το Άγιον Όρος και να τροφοδοτηθούμε έτσι από αυτήν την ψυχική, δροσιστική ανάπαυλα. Γέροντα, καλώς ήρθατε στον κύκλο αυτών των εκπομπών που θέλουμε να κάνουμε με αφορμή την Παναγία μέσα στο καλοκαίρι. Με στόχο, όπως είπα, έτσι ήταν η σκέψη μας, να βρούμε μια ανάπαυλα δροσιστική, μια δροσιά στην ψυχή, στην καρδιά, που τόσο ταλαιπωρείται, ίσως περισσότερο από το σώμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση να είμαι συνομιλητής σας σήμερα. Πράγματι, το πρόσωπο, το ιερό της Παναγίας, εορτάζει μέσα στο καλοκαίρι, τον 15 Αύγουστο, που ωραία αναφέρεται ως το Πάσχα του καλοκαιριού και πράγματι η σχέση του πιστού ανθρώπου με το πρόσωπο, το ιερό της Παναγίας του δίδει αυτήν την δρόσο την πνευματική, του δίνει χαρά, του δίνει παραμυθία, παρηγορία, του δίνει ελπίδα και έτσι πράγματι είναι μια ευκαιρία ανατάσεως η μνήμη του ανθρώπου με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Εμείς σήμερα θέλαμε να αναφερθούμε για την Παναγία και το Άγιον Όρος, καθώς ξέρουμε ότι αυτά τα δύο είναι ταυτισμένα. Το πρόσωπο της Παναγίας με τους ανθρώπους και το χώρο του Αγίου Όρους ταυτίζονται. Πώς προέκυψε το Άγιον Όρος, να δούμε λίγο την ιστορική του σύντομα πορεία για να αντιληφθούμε και την σχέση που έχει με την Παναγία. Υπάρχει ζωηρή και ισχυρή αθωνική παράδοση, την οποία βεβαίως τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το εγκόμιό του στον πρώτο επώνυμο όσιο του Αγίου Όρους, τον Πέτρο, που αναφέρει για αυτήν την ζωντανή σχέση και παρουσία της Θεοτόκου με το Άγιον Όρος. Οι ιστορικοί λέγουν ότι περίπου από τον 5ο αιώνα έχουμε μοναχούς ασκητές στην Αθωνική Χερσόνησο, όμως από τον 8ο και 9ο αιώνα έχουμε γνωστά πρόσωπα μοναχών και ασκητών με έξαρχο τον Όσιο Πέτρο, όπως ανέφερα. Αλλά ο μοναχικός βίος οργανώνεται τον 10ο αιώνα με την ίδρυση της πρώτης μεγάλης μονής της Μεγής της Λάβρας από τον Όσιο Αθανάσιο. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Κυρίου θέλοντας να μεταβεί στην Κύπρο για να συναντήσει τον αναστηθέντα από τον Χριστό, το φίλο του Λάζαρο, συνάντησε τρικυμία σφοδρή, εξόκυλε, οι καταστάσεις τότε δεν ήταν με τις σημερινές ευκολίες και έφτασε στα παράλια του Άθωνα, στις αρχές Κλεονές, εκεί όπου σήμερα είναι η Μονή των Ιβύρων, και στους κατοίκους εκεί, τους λίγους κατοίκους της Χερσονήσου, μίλησε για τον Χριστό και πίστευσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στον Χριστό και από τότε λέγει αγάπησε, άρεσε στην Παναγία ο τόπος αυτός και το ζήτησε από τον Υιό της ως κληρονομία, ως τόπο όπου θα τιμάται η ίδια αλλά θα υμνείται αένα το όνομα του αγαπητού Υιού της, του Χριστού. Έτσι αρχίζει η ιστορία του Αγίου Όρους με την παρουσία της Θεοτόκου. Ένα πρόσωπο, όπως είπα, ιδιαίτερα ιερό, σεμνό, καθαρό, τίμιο, ταπεινό, το οποίο αποτελεί πρότυπο για κάθε γυναίκα. Είναι η Παναγία, η πάνω από όλες τις Αγίες. Είναι αυτή η οποία
κατά τον δογματικό θεολόγο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Εμείς οι Ορθόδοξοι μετά την Αγία Τριάδα τιμάμε την Παναγία. Μεγάλη η τιμή σε ένα γυναικείο πρόσωπο από την Εκκλησία μας. Και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε αυτό αργότερα. Είπατε ότι το ζήτησε η Παναγία από τον Υιό της, από τον Χριστό. Και έτσι αργότερα ονομάστηκε και ως περιβόλη της Παναγιάς. Ναι, είναι νεότερη αυτή η προσωνυμία. Πάντοτε υπήρχε η τιμή της Παναγίας. Έχουμε τους περισσότερους ναούς, έχουμε 1000 Άγιες Τράπεζες στο Άγιο Όρος. Οι περισσότεροι ναοί είναι αφιερωμένοι στην Παναγία. Η Μεγίστη Λαύρα είναι τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η Μονή του Βατοπεδίου τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η Μονή του Φιλοθέου τιμάται στον Ευαγγελισμό. Η Μονή του Χιλιανταρίου τιμάται στα εισόδια της Θεοτόκου. Η Μονή του Αγίου Παύλου στην Υπαπαντή, όπου κυριαρχεί το πρόσωπο της Παναγίας. Σκήτες, κελιά, καλύβες, ησυχαστήρια τιμώνται στο Γενέσιον, στην Κοίμηση, στις θεομητορικές εορτές. Είναι πολύ λοιπόν ζωντανή η παρουσία της. Νομίζω ότι από τον 18ο αιώνα αρχίζει να προσωνυμείται, ωραία βεβαίως, κατά τους νεοτέρους λέγεται, ερευνητές, λέγεται ότι ανήκει αυτή η προσωνυμία περιβόλη της Παναγίας στον Λόγιο Ξηροποταμινό Μοναχό Κεσάριο Δαπόντε, τον Σκοπελίτη, και η προσωνυμία αυτή, η οποία προσυδειάζει και είναι και εύστοχη, παρέμεινε και σήμερα λέγοντας περιβόλη της Παναγίας εννοούμε τον Ιερό Άθωνα, ο οποίος άθωνας προχριστιανικά για την αγιότητα του βίου των μοναχών, των θεοτικοφιλών αυτών μοναχών, ονομάστηκε Άγιον Όρος. Εκ της αγιότητός τους και αγιάστηκε και ο χώρος και ο τόπος και ονομάστηκε Άγιον Όρος και κατόπιν περιβόλη της Παναγίας. Και έχω την αίσθηση, και όποιος πάει βέβαια την έχει αυτή την αίσθηση, ότι όπως ένα περιβόλι είναι γεμάτο από πολλούς και γλυκείς καρπούς, έτσι και το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος, έχει τους καρπούς αυτούς του αγώνα, της άσκησης, της προσευχής, της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, της ηκεσίας απέναντι στον παντοδύναμο Θεό. Ναι, είναι έτσι και όπως λέμε η Παναγία είναι η περιβολάρισα του Όρους και οι μοναχοί είναι οι διακονητές αυτού του κήπου, οι οποίοι αγωνίζονται ασκητικά, ταπεινά, μυστικά, αδιαφήμιστα, αγωνίζονται να νικήσουν τα πάθη, να μεταποιήσουν τα πάθη σε αρετές και να ευωδιάσει η ίδια τους η ζωή, ώστε να γίνουν και αυτά άνθη αυτού του περιβαλιού της Παναγίας, με τις πρεσβείες της Παναγίας πρώτιστα και των Αγίων προς τον Χριστό, διότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε. Χρειάζεται η εκουσιότητα, χρειάζεται η αυταπάρνηση, η άσκηση, η εθελούση, αλλά οπωσδήποτε και η χάρη και το έλεος του Θεού, η οποία ολοκληρώνει και τελειοποιεί αυτήν την προσωπική εδόση στον αγώνα τον καλό της πνευματικής ανατάσεως και ανυψώσεως του ανθρώπου. Και βέβαια μιλάμε για έναν χώρο όπου, το οποίο η πορεία στην ιστορία είναι, ξεπερνάει πλέον τη μία χιλιετηρίδα για 1040 και πλέον χρόνια. Αυτός άλλωστε θυμάμαι ήταν και ο τίτλος ενός από τα βιβλία που έχετε γράψει σχετικά με το Άγιον Όρος. Και πέρασε πάμπολα πράγματα. Πάμπολες δυσάρεστες όσο και ευχάριστες, εξαιρετικές εποχές. Μετά από τον περασμένο αιώνα θα λέγαμε ότι δυσκολεύτηκε λίγο. Ιδίως με την περίπτωση της απουσίας ανθρώπων να μείνουν στους χώρους. Σήμερα όμως τα πράγματα πώς είναι? Είναι αλήθεια όπως λέτε ότι το Άγιο Όρος είχε αυξομοιώσεις τουλάχιστον ως προς τον μόνιμο πληθυσμό του. Αναφέρεται ότι στα πρώτα χρόνια, στα μόλις πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα είχε υπερβεί τις 10.000
από τους οποίους μοναχούς οι μισοί περίπου ήταν Σλάβοι, Ρώσοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι και οι Έλληνες. Μετά την Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, μετά τους πολέμους στην Ελλάδα, ο αριθμός αυτός συνεχώς πράγματι μειωνόταν και όταν έγινε χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους του 1963 και είχαν έλθει τότε διάφοροι επίσημοι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί άντρες, είπαν ότι τελούμε το μνημόσυνο του Αγίου Όρους, διότι από 10.000 είχαν φτάσει στους 1.000 μοναχούς και ήταν όλοι οι μοναχοί τότε γυραλαίοι, ελάχιστότατοι νέοι υπήρχαν. Πέρα όμως από τις ανθρώπινες προβλέψεις, επειδή όπως είπαμε η Παναγία είναι ο φύλακας, η έφορος, η προστάτης, η ιατρός και η κηδεμόνας των μοναχών, η πρεσβεία της δεν άφησε να ερημωθεί το περιβόλι της, αλλά είχαμε μια συνεχή αύξηση και από το 1970 που έπαυσε να μειώνεται αυτός ο αριθμός μέχρι σήμερα, δηλαδή στα 37, περίπου 40 χρόνια, είχαμε την προσέλευση αρκετών νέων και μάλιστα και συνοδειών ολοκλήρων από τον κόσμο προς το Άγιον Όρος, νέων και αρκετών μορφωμένων. Όχι ότι η μόρφωση είναι απαραίτητη για τον μοναχισμό, απλώς το αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήλθαν γιατί απέτυχαν ή γιατί δεν είχαν να κάνουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους, αλλά γιατί είχαν μία έφεση και μία αναζήτηση ουσιαστική και πραγματική και ενσυνείδητα και εν επιγνώση ακολούθησαν αυτήν την οδό. Σήμερα περίπου είμεθα 1.900 μοναχοί, λιγότερο από 2.000, αλλά οι μισοί από αυτούς περίπου είναι ηλικίες 20-40 ετών, πράγμα που δείχνει ότι έχουμε συνέχεια και που αποτελεί αυτή η επάνδρωση του Αγίου Όρους, αποτελεί ένα θαύμα της Παναγίας σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο, πως άνθρωποι νέοι, άνθρωποι όπως είπα που θα μπορούσαν κατά την κοσμική ορολογία να έχουν μια καριέρα στον κόσμο, τα άφησαν όλα και αφοσιώθηκαν και αφιερώθηκαν εγκάρδια, ολόθερμα στην ιδέα αυτή του μοναχισμού, στον εν Χριστώ αυτό τρόπο βιωτής, και τους βλέπει κανείς να έχουν μια χάρη και χαρά, μια καθαρότητα, μια υφαλιότητα και ηρεμία που συγκινεί και προβληματίζει και άλλοτε ενθουσιάζει τους πολλούς προσκυνητές του όρους. Γέροντα, δεν είναι παράδοξο στην εποχή μας που σχεδόν τα έχουμε όλα μπροστά μας, στα χέρια μας, να τα αφήνω όλα για ένα κάλεσμα της Παναγίας σε μία βιωτή που δεν έχει τις ανέσεις. Και δεν έχει ανέσεις όχι τόσο υλικές, αλλά όλες τις ανέσεις. Πρέπει να μπω σε μία διαδικασία, σε ένα πρόγραμμα, σε διαφορετικό ύπνο, πρέπει να κοιτάξω την ψυχή μου βαθύτερα. Δεν είναι παράδοξο αυτό? Γιατί να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα της Παναγίας? Ορθολογιστικά δεν ερμηνεύεται, είναι αλήθεια αυτό. Φαίνεται μία παραδοξότητα, φαίνεται ένα αντιφατικό, ένα οξύμορο σχήμα. Ένας νέος τα έχει πάντα, μπορεί να έχει μία προκοπή, μία πρόοδο, μία εξέλιξη και τα αφήνει όλα αυτά. Υπάρχει βεβαίως η ερμηνεία, είναι οπωσδήποτε αυτή η κλίση του Θεού, αυτή η χάρη του Θεού που συναρπάζει, ενθουσιάζει, ενδυναμώνει και ενισχύει τον άνθρωπο για την ακολούθηση αυτής της οδού, η οποία είναι μία οδός πράγματι, ένα βήμα στο κενό, θέλει μία τόλμη, θέλει έναν ηρωισμό, όχι όμως ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο κατόρθωμα και αυτό το συγκρίνουμε το γεγονός δηλαδή το δικό μας με το των Αγίων, οι οποίοι εκείνοι όχι απλώς έδωσαν τη ζωή τους, αλλά την καριέρα τους, την πορεία τους, αλλά έδωσαν την ίδια τη ζωή τους με την έκχυση του αίματός τους και με τους υπεράνθρωπους και ασύλληπτους για την ανθρώπινη σκέψη αγώνες τους, είτε ως τηλίτες, είτε έγκλειστοι, οι σιωπώντες, οι δενδρίτες, διότι έχουμε όλες αυτές τις μορφές της αγιότητος ή της διαχριστών σαλότητος και στο Άγιον Όρος. Αποτελεί λοιπόν ένα θαύμα.
Επίσης πρέπει να πούμε, με λίγα λόγια για να μην κουράζουμε, ότι η εποχή μας, παρά όλη αυτήν την πρόοδο και την εξέλιξη, έχει και κάποια πράγματα τα οποία στο βάθος έναν ειλικρινή και βαθύ αναζητητή δεν τον ικανοποιούν, γιωμίζουν και αναπαύουν. Και έτσι μιλούν όχι πλέον θεολόγοι, αλλά φιλόσοφοι και άνθρωποι του πνεύματος, ότι αυτή η άνεση του κόσμου τελικά έδωσε ανία. Mm-hmm. Και σήμερα, όπως παλιότερα έγραφα, ο δυτικός κόσμος κραυγάζει «κουραστήκαμε να είμαστε ξεκούραστοι». Και όταν αυτό ενίοτε, και το λέω με προσοχή αυτό και με επίγνωση, συμβαίνει και μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η πραγματική ανάπαυση, αυτή η λιτότητα, η απλότητα, η εγκυρότητα, η γνησιότητα, η αληθινότητα, τότε κανείς αναζητά τις γνήσιες πηγές του γάργαρου αυτού νερού, και μια τέτοια αφιερωμένη, ολοκληρωτικά αφιερωμένη ζωή είναι η ζωή του μοναχισμού, και μάλιστα του αθωνικού μοναχισμού, όπου διατηρεί την αρχαίγονη παράδοση του ασκητισμού στο περιβόλι της Παναγίας. Αυτή είναι μια σύντομη απάντηση σε αυτό το μεγάλο θέμα που θέτεται. Και για να ενισχύσω τα λεγόμενά σας, θυμάμαι μια συζήτηση που είχα στο κέντρο της Ευρώπης, στην Ελβετία, με Έλληνα ιερέα, και όταν τον ρώτησα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σαν χριστιανοί, πέρα από την ελληνικότητα της κοινότητας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, και μου έκανε εντύπωση, είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί όλα είναι, σχεδόν όλα είναι λυμένα. Και έρχομαι τώρα με βάση τα λεγόμενά σας να ρωτηθώ, έρχεται να μας αντικρούσει το Άγιον Όρος ή να μας αντιπαραθέσει μία νέα πρόταση ζωής, ή καλύτερα να μας ξανακαλέσει στον παλαιότερο τρόπο ζωής, ιδιωτής, που ήθελε να είμαστε πιο ασκητικοί, πιο προσεκτικοί, πιο ταπεινοί σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα? Ναι. Και εν τέλει είναι αυτή η προσφορά του ή προεκτείνεται και αλλού? Είναι σημαντική αυτή η ερώτηση και πιστεύω υποπτεύεστε την απάντηση. Οπωσδήποτε το Άγιο Όρος δεν είναι ένας χώρος που αντιμάχεται, δηλαδή δεν είναι στην αντίπερα όχθη. Το Άγιο Όρος, ο μοναχισμός, δεν είναι δίπλα στην Εκκλησία, είναι μέσα στην Εκκλησία και είναι μέσα στον κόσμο. Δεν μισεί τον κόσμο, αλλά το κοσμικό φρόνημα, το αντίθεο φρόνημα, δεν αγαπά την εκοσμίκευση από την οποία μπορεί να παρασυρθεί ευκολότερη η Εκκλησία στον κόσμο, και που αυτό δεν πρέπει να συμβεί, γιατί τότε θα αλλοιωθεί το ασκητικο-μαρτυρικό φρόνημα της Εκκλησίας. Οπωσδήποτε ο μοναχισμός, είπαμε, είναι ευαγγελικός τρόπος ζωής, και ο μοναχισμός είναι τρόπος περισσότερο και όχι τόπος. Έτσι ο μοναχισμός στην ουσία του μπορεί να βιωθεί παντού και πάντοτε από τον καθένα, και μέσα στο γάμο και μέσα στις συνθήκες της πόλεως, προσλαμβάνοντας τα γνήσια ευαγγελικά στοιχεία μιας αληθινής ζωής, ουσιαστικής ζωής, φιλότιμης ζωής, απορρίπτοντας το περιττό, την πολυδιάσπαση, το πολυμέριμνο, ζώντας με το γνήσιο απαραίτητο, με το ακέραιο, με το τίμιο, με το ειλικρινές, με το σαφές, με το σοφό, με το γνήσιο. Αυτές οι επιλογές είναι αυτοπροαίρετες, είναι αυτόβουλες, δεν διδάσκονται και δεν προσπαθεί κανείς να πείσει και να πιέσει κάποιον να τα ακολουθήσει, αλλά καλείται ο άνθρωπος από μόνος του να αισθανθεί την ανάγκη αυτής της ωραίας και ιερής ζωής, να τα ασπαστεί και να τα ακολουθήσει συνειδητά, φιλότιμα και χαρούμενα. Mm-hmm, mm-hmm. Βέβαια, αυτή η αίσθηση της παρουσίας της Παναγίας στο Άγιον Όρος, την οποία τόσο γλαφυρά είπατε με τη λέξη ότι είναι η κηδεμόνας των μοναχών, είναι αυτή που φροντίζει τα πάντα για αυτούς, βρίσκεται σε ένα θεωρητικό επίπεδο ή και πραγματικά αντιλαμβάνεται κανείς την παρουσία της? Μου δίνεται την ευκαιρία να πω κάτι που ίσως ξενήσει μερικούς κάποιους ηθικολόγους. Μας έλεγε ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης: «Ήρθε η Παναγία και με έκανε match much», δηλαδή αισθάνθηκε το φίλημα της Παναγίας. Η Παναγία δεν είναι ιδέα,
δεν είναι ένα ιστορικό παροχημένο, χαμένο στην ιστορία, στον θρύλο, στον μύθο πρόσωπο, αλλά είναι ένα πρόσωπο πραγματικά ζωντανό. Έτσι πιστεύουμε, έτσι το βιώνουμε, έτσι το αισθανόμεθα. Είναι εγγύς η Παναγία. Η Παναγία είναι, όπως είπα στην αρχή, πολύ σεμνή. Βλέπετε, η Παναγία δεν έκανε κηρύγματα. Η Παναγία δεν έγραψε επιστολές, δεν έγραψε βιβλία. Το κήρυγμα, το βροντερό της Παναγίας είναι μια απέραντη και συνεχόμενη σιωπή της. Μιλά σιωπηλά η Παναγία, μιλά πώς, μιλά με το βιωμένο της παράδειγμα, το οποίο μεγάλη ανάγκη έχει και ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος έχει κουραστεί από μια περιτολογία, φλιαρία και αδιαφανή κουβέντα, η οποία δεν αγγίζει την καρδιά του ανθρώπου και ιδιαίτερα του νέου ανθρώπου που λαχταρά τη γνησιότητα. Έτσι λοιπόν η Παναγία με την καθαρότητά της, με την ταπεινότητά της, με τη σεμνότητά της και με τη σιωπή της διδάσκει σαν σε ανοιχτό βιβλίο με την ίδια τη ζωή της. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει κουραστεί πολύ από τα πολλά παχιά και δίχως αντίκρισμα λόγια. Γι' αυτό και οι μοναχοί αγαπούν πολύ την Παναγία, γι' αυτό και η Παναγία αγαπά τους μοναχούς, γιατί και αυτοί ήταν σαν μοναχοί στη ζωή της, και επειδή αυτό νομίζω έχει κάποια σημασία, επειδή ο Χριστός αγαπά πολύ την Παναγία, κάνει όλα τις τα αιτήματα, τα πραγματοποιεί. Γι' αυτό και εμείς πηγαίνουμε και ζητάμε τις πρεσβείες της Παναγίας, δηλαδή να γίνει η μεσήτρια, να μεσολαβήσει για μας τους αμαρτωλούς, τους χωικούς που μας αγαπά, γιατί είναι μάνα που συμπονά. Και ο Χριστός της κάνει το χατήρι, την ακούει αμέσως, και εμείς λοιπόν πηγαίνουμε στην Παναγία γιατί είναι πιο εύκολο να συναντήσουμε την Παναγία. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι ιδεατό, δεν είναι μακρινό στους ουρανούς χαμένο, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο βιώνουν όλοι, περισσότερο βέβαια αυτοί που έχουν τα στοιχεία της ζωής της Παναγίας, δηλαδή οι σεμνοί, οι ταπεινοί, οι καθαροί άνθρωποι. Ναι, αλλά μία εκκλησία που ακούγεται πάρα πολύ έντονα είναι από τις γυναίκες που είπατε ότι έχουν πρότυπο την Παναγία και που θα θέλουν να επισκεφθούν το Άγιον Όρος. Είναι μία κουβέντα που συνεχώς έρχεται από αδαείς ή από και ανθρώπους που γνωρίζουν και ζητάνε πράγματι να μπορέσουν οι γυναίκες να επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Είναι ένα θέμα γνωστό και επανερχόμενο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, με λίγα λόγια θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχάς, όπως είπαμε, το Άγιο Όρος, το οποίο ανδροκρατείται, το πιο τιμημένο πρόσωπο είναι ένα γυναικείο. Φαίνεται κάπως αντιφατικό αυτό. Τιμάται δηλαδή ένα γυναικείο πρόσωπο. Οι μοναχοί τώρα διατηρούν το άβατο όχι γιατί το εφεύραν χθες το βράδυ, ούτε γιατί είναι παράξενοι, ούτε γιατί είναι μισογύνιδες, ούτε γιατί, όπως πολύ σφαλερά λέγεται, η γυναίκα είναι ο δαίμονας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και ανώσιο. Εμείς καθημερινά μνημονεύουμε τις μητέρες μας, τις αδελφές μας, τους συγγενείς μας, τους αρρώστους, τους πονεμένους, όλους, άνδρες και γυναίκες. Υπάρχει ένας άλλος βαθύτερος λόγος και όπως είπα πολύ σύντομα θα αναφερθώ. Η δημιουργία της γυναίκας από τον Αδάμ στον Παράδεισο, ξέρετε όπως λέει εκεί ο προφήτης Μωυσής στην Πεντάτευχο, δημιουργήθηκε η γυναίκα από το πλευρό του Αδάμ, ούτε από τα πόδια ούτε από το κεφάλι. Η γυναίκα δεν είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη από τον άνδρα, αλλά είναι ίση και με την καλή έννοια είναι συμπλήρωμα του ανδρός. Επειδή γνώριζε ο Θεός την πτώση, δημιούργησε την γυναίκα, ότι θα συμβεί η πτώση, δημιούργησε τη γυναίκα για να είναι σύντροφος. Η γυναίκα πλάστηκε από τον Θεό να προσφέρει θαλπορή, κολακία, ευγένεια, την οποία είχε μεγάλη ανάγκη ο άνδρας που θα πήγαινε στα κυνήγια, στα ψαρέματα, να γυρίσει, να βρει μια αιστεία ευχάριστη και μια θαλπορή. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι ο φεμινισμός ξεπερνιέται από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει ουκένι άρσεν και θήλη. Δεν υπάρχει ενώπιον του Θεού διαφορά μεταξύ ανδρός και γυναικός, και η γυναίκα μπορεί να γίνει Αγία και ο άντρας μπορεί να γίνει Άγιος,
Έτσι λοιπόν ο λόγος που επικρατεί το Άββατο είναι ότι σε όλα τα μοναστήρια της Ανατολής τα Ορθόδοξα στα ανδρικά δεν επιτρέπονταν γυναίκες, στον αρχαίγωνο μοναχισμό. Και σε όλα τα γυναικεία δεν επιτρέπονταν άνδρες. Ήταν αυστηρός ο μοναχισμός. Στα γυναικεία επιτρεπόταν μόνο η επίσκεψη και η είσοδος ενός ηλικιωμένου ιερομονάχου για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία που δεν μπορούσαν μόνες οι μοναχές να τελέσουν. Συν το χρόνο όμως αυλήνθηκε αυτή η μοναχική αυστηρότητα, διατηρήθηκε όμως εις το Άγιον Όρος. Σήμερα σχεδόν μόνο στο Άγιο Όρος υπάρχει το Άββατο. Παλιότερα και τα Μετέωρα ήταν και άλλα μοναστήρια, ήταν Άββατα στην Ελλάδα. Το Άββατο όμως νομίζω ακόμη δεν έχω απαντήσει. Υπάρχει, όχι γιατί η γυναίκα είναι κάτι αρνητικό και κάτι αμαρτωλό, αλλά γιατί όπως είπα η γυναίκα προσφέρει αυτήν την θαλπορή, την ευγένεια. Ο μοναχός λοιπόν ζητά να ζήσει μια ασκητική ζωή. Γνωρίζετε ότι στο Άγιον Όρος οι μοναχοί δεν τρώνε κρέας. Δεν είναι αμαρτωλό το κρέας, αλλά είναι μια δυνατή τροφή που δίνει ευρωστία, δίνει δύναμη. Ο μοναχός δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί πολύ, αλλά δεν κοιμάται πολύ, δεν θα φάει πολύ, δεν θα κουβεντιάσει πολύ. Μέσα λοιπόν στο όλο ασκητικό πρόγραμμα, στην όλη ασκητική βιωτή του μοναχού, εντάσσεται και το Άββατο δηλαδή η μη παρουσία της γυναίκας στον μοναστικό του χώρο για λόγους ακριβώς ασκητικούς και μόνο. Mm-hmm. Και χαίρομαι γιατί αυτή η ανάλυση που κάνετε, έστω και αν σας πιέζουμε χρονικά, γιατί μια εκπομπή ολόκληρη θέλει για αυτό το ζήτημα, ήταν και ιστορική αλλά και θεολογικά τοποθετημένη, ώστε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο έχει επιλεχθεί. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και γυναικεία μοναστήρια, όπως είπατε, και σήμερα, που δεν επιτρέπουν τους άντρες. Ναι. Δηλαδή, μου έρχεται στο νου έτσι πρόχειρα το καθολικό, ο μικρός ναός του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, της Αγίας Τριάδας, που ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Εκεί λοιπόν δεν μπαίνουν άντρες στην ώρα της λειτουργίας. Και ίσως είναι ενδεικτικό. Νομίζω ότι να κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό, ήρθε η ώρα. Να πάρουμε μία ανάσα, να πάρουμε λίγες δυνάμεις και να επανέλθουμε έτσι για το όμορφο θέμα που συζητάμε, για την Παναγία και το Άγιον Όρος. Είναι αφιερωμένη στο γλυκύτατο, στο δροσερό πρόσωπο της Παναγίας και την σχέση που έχει αυτή με το Άγιον Όρος. Θυμίζω ότι καλεσμένος μας είναι ο Γέροντας Μωυσής, ο Αγιορείτης Μοναχός, και βέβαια όποιος κανείς αγαπήσει το λόγο του μπορεί να τον διαβάσει κιόλας, καθώς έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και για το Άγιον Όρος και για την Παναγία, αλλά και για άλλα καθημερινά ζητήματα. Γέροντα Μωυσή, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Ήδη έχουμε πει πολλά για το Άγιον Όρος, για την Παναγία, αλλά τώρα θέλω να επεκταθούμε λίγο στο πρόσωπό της και στο πόσο επηρεάζει το πρόσωπο της Παναγίας την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Είναι καταγεγραμμένα ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά θαύματα της Παναγίας, ιδίως παλιότερα και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος. Αν κανείς περπατήσει στα μονοπάτια που χάραξαν οι Άγιοι, διαπιστώνει ή μαθαίνει ή διαβάζει ή ακούει από τους παλιότερους ότι σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το δέντρο εμφανίστηκε, εκεί γνώρισε τον άλλον, εκεί βοήθησε τον τρίτο. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα όμως, σε σχέση με το παρελθόν, έχουμε τέτοια γεγονότα? Είναι αισθητή η παρουσία της έντονα όπως και παλαιότερα? Είναι αλήθεια ότι στο Άγιο Όρος, είπαμε, τιμάται υπερβαλλόντως, αγγίζει τα όρια της λατρείας η τιμή της Παναγίας. Είπαμε ότι έχουμε μοναστήρια, έχουμε 60 θαυματουργές εικόνες στο Άγιον Όρος, η οποία η καθεμία έχει την ιστορία της και ποικίλα και διάφορα κατά καιρούς και πάντοτε και μέχρι σήμερα θαύματα. Και όπως είπατε, ασκητήρια, δέντρα, κρίνες, συνυφαίνεται η ιστορία τους, η ύπαρξή τους με το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτή η παρουσία της Παναγίας δεν είναι χρονικά στάσιμη κάπου, αλλά αυτή η Παναγία που γαλούχησε το Χριστό και τον ακολούθησε στα θαύματα, στη Ναζαρέτ, στην Καπαρναούμ, στη Βιθανία, στο Γολγοθά, στο Όρος των Ελαιών,
στην ανάληψη, αυτή η ίδια Θεοτόκος είναι που συνοδεύει τη ζωή των ανθρώπων και των μοναχών, αλλά και όλων των πιστών. Βεβαίως κανείς για να συμμετάσχει και να κατανοήσει αυτά που λέμε, θα πρέπει να θέσουμε ως προϋπόθεση την πίστη. Αν κανείς δεν πιστεύει, δεν μπορεί να νιώσει το θαύμα. Το θαύμα το θεωρεί σύμπτωση, το θεωρεί τυχαίο γεγονός, το θεωρεί υποβολή, το θεωρεί ψυχολογική ανάγκη, εκτόνωση, δίδονται διάφορες ερμηνείες. Εάν κανείς δεν πιστεύει, πράγματι δεν μπορεί, μόνο έτσι μπορεί να το ερμηνεύσει. Εάν όμως κανείς πιστεύει, δεν τον εκπλήσει καν έναν πιστό το θαύμα. Τα θαύματα βέβαια γίνονται στους πιστούς και δεν τους εντυπωσιάζουν. Τα θαύματα γίνονται ενίοτε μερικές φορές και στους απίστους, διότι το θαύμα δεν σημαίνει ότι αν γίνει ένα θαύμα θα αρχίσουμε να πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε για να γίνει το θαύμα. Γίνεται στους απίστους, σε αυτούς που έχουν καλή διάθεση, και πράγματι ένα θαύμα γίνεται σταθμός στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτά τα θαύματα, όπως είπατε, υπάρχουν και σήμερα και στο Άγιον Όρος και σε όλη την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν είναι ελληνική, είναι οικουμενική. Η ίδια Παναγία λοιπόν, η Αθωνίτισσα Θεοτόκος, η Κουκουζέλισσα, η Πορταΐτισσα, του Άξον Εστί, η Βηματάρισσα, η Τριχερούσα, η Γοργοϊπίκος, η Γλυκοφιλούσα, αυτές είναι εικόνες του Άγιον Όρους. Είναι η ίδια Παναγία που είναι της Τίνου, της Αγιάσου, στην Ρωσία, στη Βουλγαρία, παντού η ίδια Παναγία είναι η χάρη της οποίας υπάρχει σε κάποια εκτυπώματά της, τα οποία κατασκευάστηκαν με νηστεία, με προσευχή, με αγάπη, με ταπείνωση, και η αγάπη πάλι των πιστών προς αυτά τα συγκεκριμένα εικονίσματα. Δεν είναι ότι αυτή η ύλη των εικονισμάτων παρέχει το θαύμα, αλλά η ταπείνωση, η υπομονή, η θέρμη της πίστεως που η Παναγία πρεσβεύει στον Χριστό, γιατί μόνο ο Χριστός σώζει και θεραπεύει, και οι Άγιοι πρεσβεύουν για να πάρουν την χάρη, να δώσουν τη χάρη. Είναι ετεροκίνητοι οι Άγιοι, αυτοκίνητος είναι ο Χριστός, και εμείς όλοι ζητάμε τις πρεσβείες των Αγίων και ιδιαίτερα της Θεοτόκου, όπως είπαμε, που έχει μεγάλη παρησία, και επιτελούνται τα θαύματα και σήμερα. Και σήμερα υπάρχουν θαύματα και οι πιστοί έχουν πολλά να διηγηθούν. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια τα οποία έχουν και κάποια στοιχεία φαντασίας ή νοσηρή συναισθηματικότητος ή θα το έλεγα, συγχωρέστε με, χαζοευλαβίες. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η αληθινότητα, η πιστότητα, η εγκυρότητα, και ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι χαρακτήρους, ιστορίες, εξαγωγής, η αγωγή τους είναι τέτοια, δεν ψεύδονται, αλλά η αγάπη τους τους κάνει να μιλούν. Πέρα όμως από τις όποιες νοσηρότητες, τις οποίες ποτέ εμείς δεν ασπαζόμαστε και δεν θέλουμε να υπάρχουν, γιατί αμαυρώνουν την αλήθεια της πίστεως, η παρουσία των θαυμάτων αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο που κυοφορείται, επεξεργάζεται, τεχνουργείται στις ψυχές των ανθρώπων, και με δυσκολία οι άνθρωποι θέλουν αυτά να τα δημοσιεύουν, να τα διαφημίζουν, γιατί είναι μυστικές επισκέψεις της χάριτος του Θεού και των Αγίων στις ψυχές τους. Σαν να διαβάσετε τη σκέψη μου που έλεγε όταν θέλω να πάω να προσκυνήσω μία εικόνα Παναγίας στο Άγιον Όρος, να πάω στην Πορταΐτισσα ή να πάω στην Παραμυθία ή να πάω στη Φοβερά Προστασία, τελικά από τι παρακινούμενος θα πάω στη μία ή στην άλλη? Ναι, νομίζω ότι είναι και ο προσωπικός χαρακτήρας που είναι σεβαστός, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη κάπου και είναι σεβαστό και είναι αγαπητό. Όμως επαναλαμβάνω αυτό που προείπα, ότι η ίδια χάρη που υπάρχει στην Πορταΐτισσα υπάρχει στην Παναγία τη δεξιά εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Μηχανιώνα και στην Τίνο και στην Κρήτη και στην Κύπρο και παντού. Mm-hmm. Απλώς οι άνθρωποι έχουν μια ιδιαίτερη ευλάβεια σε ένα συγκεκριμένο εικόνισμα, και που δεν είναι ελαθεμένο αυτό, αυτή η ιδιαίτερη αγάπη τους δηλαδή,
να το προσκυνούν και να το τιμούν και να το επικαλούνται, είτε αυτό τούτο το ίδιο στη θέση που βρίσκεται, είτε αντίγραφό του, γιατί έχουμε και θαύματα από αντίγραφα αυτών των εικόνων, είτε αγιογραφημένα, είτε ακόμη και χάρτινα. Mm-hmm. Και εδώ μου έρχεται στο νου, με βάση όσα λέμε, η αναφορά του γέροντα Παϊσίου, του Μακαριστού, που είχε πει ότι η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα, η μεγάλη αυτή και γλυκύτατη εικόνα, είναι ίσως η πιο ενδεικτική του προσώπου της Παναγίας. Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, σημαίνει ότι ο γέροντας είχε δει την Παναγία και έτσι μπορούσε να τη συγκρίνει, όπως κάτι τέτοιο έλεγε και για την εικόνα που έχουμε στη σκήτη μας, του Αγίου Παντελεήμονος, που είναι πολύ εκφραστική πράγματι, μια εικόνα των αρχών του 19ου αιώνα, με ένα περίτεχνο πουκάμισο, και κάποτε ένας μοναχός ήθελε να φύγει από τη σκήτη, πήγε να δει το γέροντα και του λέγει ο γέροντας Παΐσιος, «Μα πού θα αφήσεις τον Άγιο, εκεί είναι ίδιος». Λέει, «Πού το ξέρετε». Χαμογέλωσε ο γέροντας. Αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί είχε δει και τον Άγιο Παντελεήμονα και την Παναγία, και έτσι μιλούσε συγκρίνοντας με αυτό το οποίο αληθινά είχε δει αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Ο γέροντας Παΐσιος όμως και αρκετοί μοναχοί στο Άγιον Όρος σίγουρα έχουν μια καλύτερη σχέση με την Παναγία από ότι εμείς εδώ έξω από το Άγιον Όρος. Πώς μπορεί αλήθεια κανείς να βιώσει, να δημιουργήσει μια σωστή, μια ορθή σχέση μαζί με την Παναγία και να την ενισχύει αυτήν όσο γίνεται περισσότερο? Ταπεινά φρονώ ότι όσο ο άνθρωπος θα εκκλησιοποιείται, όσο θα χριστοποιείται, όσο θα βιώνει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, θα ζει μέσα στην Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία ταπεινά, σεμνά, υπομονετικά, ασκητικά, θα έχει αυτήν τη λαχτάρα πιο ζωή εντός του, θα είναι πιο θερμή η πίστη του, και δεν μπορεί παρά να μην συνδέεται με τον Χριστό, τον Ζώντα Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Η σχέση μας με τον Θεό μας είναι μια σχέση ζωντανή, δεν είναι μια σχέση ιδεατή, μια σχέση απόμακρη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο λαμπρός Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, μας δήλωσε περίτρωνα και μας είπε ότι είναι εφικτή η σχέση μας με τον Θεό, είναι προσιτός ο Θεός και γνωρίζεται δια των ακτίστων του ενεργειών. Αυτή λοιπόν η δωρεά, αυτή η χάρη, αυτή η ευκαιρία που έχουμε αξίζει και πρέπει να την καλλιεργήσει ο καθένας ελεύθερα φυσικά και αβίαστα, και θα αισθανθεί χάρη και χαρά πλούσια, θα κερδίσει την εσωτερική νηνεμία, νηφαλιότητα, ειρήνη, και αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος αυτής της ζωής, γιατί η σχέση μας με το Θεό δεν είναι απλώς μια μπακαλίστη και σου δίνω για να μου δώσεις, αλλά σου δίνει αυτήν την προοπτική και αυτή την υπέρβαση και αυτή την έκσταση και την έμπνευση, ακόμη να είναι κανείς σε δυστυχία, σε πόνο ασθένεια, σε πένθος, σε απόρριψη των άλλων, σε μειονεξίες, και όμως μέσα του να μην πάσχει, να μην αισθάνεται περιθωριοποιημένος, απομακρυσμένος από το βλέμμα του Θεού, και αυτή η δυσκολία της ζωής του να την επεξεργάζεται κανείς και να βιώνει από τώρα την αιωνιότητα, τη χαρά της αιωνιότητας του Παραδείσου. Ξέρετε όμως, αυτά θα μπορούσε να μας πει κάποιος, όχι όμως να μας κατηγορήσει, ότι είναι λίγο σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Γιατί, δόξα τω Θεώ, οι εκκλησίες όλες αυτές τις μέρες του 15 Αύγουστο θα γεμίσουν. Και το Άγιον Όρος πάλι θα πλημμυρίσει από κόσμο αμέσως μετά, καθώς είμαστε λίγες μέρες, 13 μέρες αργότερα, για να πανηγυρίσει για την Παναγία. Τελικά όμως αυτή η προσέλευση είναι μόνο ποσοτική και όχι ουσιαστική και ποιοτική? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μετρήσω την πνευματικότητα των προσερχομένων, αλλά το ότι ένας νέος έρχεται στο Άγιον Όρος και δεν πάει στη Μύκονο, ο άλλος αφήνει την εργασία του να πάει έστω να ανάψει ένα κερί,
κάνει ολόκληρο ταξίδι να πάει σε μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Συνδυάζει την εξοχή του, τις διακοπές του με ένα προσκύνημα. Αυτό κάτι σημαίνει, κάτι σιγοκαίει, η σπίθα υπάρχει. Δεν πρέπει λοιπόν να αποθαρρύνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν μια πλούσια γνησιότητα και κάτι περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε. Καμιά φορά και αυτοί που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και που φαίνονται ως μεγαλόσχημοι και μεγαλορήμονες έχουν στοιχεία νόθα ενός κρυπτωμένου φαρισαϊσμού, μιας υποκριτικής και ψευτοευλαβούς και χαζοχαρούμενης ευσέβειας και ευλάβειας που αποτελεί νόσημα σοβαρό και θα συμβεί εάν όντως έτσι είναι αυτό που λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, να πάνε όλοι αυτοί θεωρώντας ότι είναι για τις πρώτες θέσεις του Παραδείσου και να τους πει ο Χριστός «Δεν σας γνωρίζω καθόλου». Mm-hmm. Έτσι όμως θα πρέπει να πούμε ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει η σχέση μας με την Εκκλησία να εξαντληθεί στο άνομα ενός κεριού. Αυτό το άνομα του κεριού πρέπει να ανάψει και τον πόθο της καρδιάς μας για κάτι περισσότερο. Όλοι μπορούμε κάτι περισσότερο. Ο καλός Θεός μας και η Παναγία μας δεν ζητάνε από εμάς, από τον καθένα μας, παραπανήσια, περισσότερα από όσα μπορούμε πράγματα. Θα κριθεί ο καθένας μας, γι' αυτό τολμώ να πω, που εύκολα μπορούσε να κάνει και όχι γι' αυτό που δεν μπορούσε να κάνει. Για το εφικτό. Οι Άγιοι λοιπόν και η Παναγία μας είπαν ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο. Μας το απέδειξαν οι Άγιοι, όπως λέει ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς και η Παναγία μας, ανά τους αιώνες διατρανώνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο παντού και πάντοτε και από όλους μας. Και ο καθένας μας μπορεί κάτι να δώσει και επειδή δεν δίνει αυτό το κάτι που μπορεί, γι' αυτό θα κριθεί. Ξέρετε, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση στο σχολείο όταν αναφερόμαστε στο πρόσωπο της Παναγίας που πολλά παιδιά, ενώ δεν τη γνωρίζουν στην πραγματικότητα, εκφράζουν την θλίψη τους που ακούνε από κάποιους μεγάλους όταν βρίζουν το όνομα και το πρόσωπο της Παναγίας. Και ξέρουν, αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο, ακόμη πιο άσχημο από οποιαδήποτε άλλη βρισιά. Ναι, ναι. Υπάρχει, ξέρετε αγαπητέ, υπάρχει μέσα στο DNA του Έλληνα αυτή η ευλάβεια και αυτή η πίστη, την οποία καμιά ορθολογιστική ιδεολογία δεν μπορεί να σκοτώσει και να απομακρύνει. Υπάρχει πράγματι και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι υγιείς αντιδράσεις των παιδιών. Βλέπετε, ο άλλος χτυπά και αμέσως την πρώτη λέξη λέει «Παναγία μου». Είναι προσφυλής, είναι πολύ κοντά στον Έλληνα και στον κάθε Ορθόδοξο το πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο έχει αυτή τη χάρη της σεμνότητας. Δηλαδή δεν μας κουράζει η Παναγία με λόγια παχιά και δύσκολα, αλλά είναι κάθεται δίπλα μας και μας ακούει, μας παρακολουθεί, μας συντροφεύει, μας φουγγίζει τα δάκρυα, τον υδρότα μας. Είναι μια καλή μάνα. Έτσι πρέπει κανείς να την αισθάνεται. Η σχέση μας με την Εκκλησία δεν είναι γραφειοκρατική, δεν είναι μία σχέση απρόσωπη και άπνοη, είναι μια μητρική αγκαλιά η Εκκλησία, έτσι πρέπει να την αισθανθούμε, έτσι να την νιώσουμε. Αυτό το φιλότιμο, αυτή η λαχτάρα, αυτή η ελπίδα, αυτή η ζωντάνια πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις σχέσεις και αυτές τις σχέσεις μας τις ωραιοποιεί και τις ιεροποιεί το γλυκύτατο πρόσωπο της Παναγίας. Και βέβαια αυτή η αναφορά που κάνουμε στην Παναγία μέσα από την προσευχή μας για να καταθέσουμε τον καημό μας στα πόδια της, την κάνουμε την προσευχή ή με όποιον άλλον τρόπο νιώθει κανείς, με ένα προσκύνημα, με το άνομα του κεριού που είπατε. Πώς καταλαβαίνω όμως ότι η Παναγία πράγματι σάκουσε την δέησή μου και ότι συμμερίζεται την αγωνία μου? Ναι. Υπάρχουν προσευχές ειδικές για την Παναγία, οι παρακλήσεις, οι χαιρετισμοί, τα θεοτοκάρια. Υπάρχουν τα θεοτοκία σε όλες τις ακολουθίες, σε όλες τις ακολουθίες μνημονεύεται η Παναγία. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε οι πιστοί αυτές τις θεομητορικές προσευχές,
μπορούμε να προσκυνούμε τις εικόνες, να την επικαλούμαστε και στο σπίτι μας και στο γραφείο μας και στο αυτοκίνητό μας, γιατί είναι, όπως είπαμε, πολύ κοντά μας η Παναγία. Και υπάρχει πράγματι αυτό το ερώτημα, άραγε αυτό που ζητάμε, το οποίο μπορεί να είναι θεάρεστο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Κάτι το οποίο δεν είναι θεάρεστο, δεν θα το ακούσει φυσικά η Παναγία. Αν ζητάμε το κακό κάποιου, φυσικά δεν θα μας ακούσει η Παναγία. Αν ζητάμε την υγεία του παιδιού μας, είναι πράγματι ιερό, άγιο αυτό το οποίο ζητάμε. Τώρα, αν καθυστερεί, δηλαδή, μα παρακαλάμε θερμά, ταπεινά, και είναι πράγματι το αίτημα πολύ όντως αγαπητό στο Θεό και σεβαστό από όλους μας. Καθυστερεί όμως να γίνει καλά το παιδί ή ένα παιδί είναι ανίατα ασθενικό, τότε τι συμβαίνει? Δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω, έχει κουφαθεί η Παναγία ή ο Θεός, έχει κλείσει τα αυτιά? Είναι ότι είμαστε αμαρτωλοί και γι' αυτό συμβαίνει? Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έχουμε και Αγίους που ήταν πάντα άρρωστοι και δεν ήταν ότι ο Θεός τους τιμωρούσε, μα καταρχάς δεν τιμωρεί ο Θεός, διότι δεν είναι εκδικητής ο Θεός, δεν υπάρχει κακότητα στη θεότητα που είναι η αυτοαγαθότητα. Αλλά υπάρχει μία δοκιμή, υπάρχει μία παιδαγωγία, υπάρχει μία παίδευση, και επειδή δεν έχουμε προσλάβει το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας, η υπομονή σε αυτές τις δυσκολίες, μας εξαγιάζει και μας βοηθά να συνετιστούμε, να συνταχθούμε, να επανατοποθετηθούμε και να δούμε τα πράγματα βαθύτερα. Μία απάντηση, όταν λέμε παρακαλάμε την Παναγία, δεν θα παρουσιαστεί η Παναγία να μας πει κάνε αυτό ή θα γίνει τότε. Εκ του αποτελέσματος, όταν βρίσκουμε την υγεία μας, σημαίνει μας άκουσε. Εάν όμως καθυστερεί, όπως είπα, δεν σημαίνει ότι δεν μας ακούει, αλλά κάποιος λόγος υπάρχει μέσα σε αυτή την καθυστέρηση, η οποία αυτή η καθυστέρηση εποάζει την σωτηρία μας. Mm-hmm. Επομένως, ανοιχτές τις κεραίες, τις αισθήσεις όλες, για να λάβουμε τα μηνύματά της. Και μία τελευταία ερώτηση, Γέροντα. Σε μία από τις επισκέψεις που είχα κάνει στο Άγιον Όρος, κάποιος μοναχός, έτσι όπως μαζευόμαστε συνήθως και ακούμε τα όμορφα και γλυκά λόγια και χρήσιμα, είπε ότι η Παναγία με τις οικεσίες της στον γιο της, στον Χριστό, του έχει ζητήσει να δώσει πίστοση χρόνου στην πατρίδα μας. Και κάθε φορά, επειδή ακριβώς όπως αναφέρατε και εσείς, ότι ο γιος της της κάνει όλα τα χατήρια, δίνει αυτή την πίστοση στην πατρίδα μας. Έχει αλήθεια αυτό, απλώς κανείς δεν πρέπει να πάρει αφορμή από αυτό και να θεωρήσει ότι δημιουργείται, ας πούμε, μια κατά κάποιο τρόπο τρομοκρατία και ότι θα πρέπει από φόβο να μετανοήσουμε. Θα πρέπει κανείς από αγάπη να μετανοήσει. Δηλαδή, όχι από τρομοκρατούμενος και φοβισμένος και απειλούμενος, αλλά γιατί αισθάνθηκε ότι τον κούρασε αυτή η ζωή της αμαρτίας, ότι δεν βρήκε χαρά μέσα σε αυτό το επιπόλαιο κυνηγητό της ειδονής, του χρήματος, της φιλοδοξίας, της φιλοχρηματίας, της φιλιδονίας, και ζητά την αληθινή αυτή χαρά στην αληθινή του σχέση με τον ζωντανό Θεό, με τις πρεσβείες της Παναγίας. Πράγματι, εμείς πιστεύουμε ακράδαντα, οι πιστοί, ότι ο κόσμος υπάρχει γιατί υπάρχουν Άγιοι. Ο κόσμος συντηρείται από την παρουσία των Αγίων και από τις προσευχές των Αγίων και από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και από το ότι συνεχίζει αένα να κινείται το κομποσχήνι. Οι προσευχές των Αγίων και οι πρεσβείες της Θεοτόκου, αυτής της Θεοτόκου που εικονίζεται στις κόγχες των ιερών βημάτων των ναών μας με πάντοτε δεόμενα υψωμένα τα χέρια, αυτές οι πρεσβείες μας βοηθούν, μας συντηρούν και σαν γένος και σαν κόσμο, και παρακαλούμε να συνεχίζονται αυτές οι δεήσεις για να επιμηκύνουν πράγματι το έλεος του Παναγάθου Θεού. Με αυτά λοιπόν τα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί έτσι μας φέρατε το άρωμα και την γλυκύτητα του περιβολιού της Παναγίας και μας καταθέσατε τον λόγο σας για την Παναγία και το Άγιον Όρος. Και νομίζω ότι ήταν μια αρκετά δροσερή στην ψυχή μας και στην καρδιά μας αναφορά,
για να μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο για την ανάπαυλα του σώματος, αλλά κατεξοχήν για να πάρουμε δυνάμεις στην καρδιά, να μπορέσουμε να αντέξουμε εκ νέου, να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, τη σκληρή καθημερινότητα. Εύχομαι και εγώ η Αθωνίτισσα και Ελληνίδα Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε για όλους μας και να ξέρουμε ότι μας ακούει παρότι νομίζουμε ότι δεν μας ακούει. Και άλλωστε, φίλες και φίλοι, όλοι αυτές τις μέρες του καλοκαιριού που θέλουμε να πάμε διακοπές, ξέρουμε ότι κάπου θα βρούμε και ένα ξοκλήσι για να προσκυνήσουμε την Παναγία, καθώς σε όλα τα μέρη της Ελλάδος η Παναγία λατρεύεται, η Παναγία τιμάται αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου. Και σίγουρα θα βρούμε μια στιγμή για να αναπαύσουμε την καρδιά μας, να αναπαύσουμε την ψυχή μας, καταθέτοντας στα πόδια της και στο γλυκό της πρόσωπο, βλέποντας, ατενίζοντας το γλυκό της πρόσωπο, να καταθέσουμε λοιπόν τα ζόρια μας, τα προβλήματά μας, τους καημούς μας, τις αγωνίες μας. Να είστε καλά.